Νομίζω ότι το δημοψήφισμα σήμερα στην αρχή του τέλους της τραγωδίας με τίτλο «Ελληνικό χρέος». Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε στην τελευταία πράξη ή στην έξοδο, αλλά είναι πλέον φανερό και στο νεοφιλελευθερισμό ότι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει με το χρέος, που δεν είναι πια ούτε βιώσιμο ούτε εξυπηρετήσιμο. Όσον αφορά τον ελληνικό λαό, θεωρώ ότι το δημοψήφισμα τον έβαλε σε μια διαδικασία κοινωνικής ενηλικίωσης. Δεν μπορεί να αναθέσει σε άλλους τη λήψη των αποφάσεων και ο ίδιος να παραμένει χειροκροτητής ή κατηγορός. Πρέπει και αυτός να αποφασίσει τι θέλει, γιατί στο επόμενο βήμα το ξύλωμα του πελατειακού συστήματος η συμμετοχή του είναι αναγκαία.